Επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο της Κρήτη σήμερα και πάμε τώρα να ανοίξουμε τη συζήτηση για την παιδεία. Βασικά για την εκπαίδευση, για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, με φόντο όλη αυτή την αναστάτωση που υπάρχει από την εκπαιδευτική κοινότητα. Εδώ, okay, από την εκπαιδευτική κοινότητα. Συνεννοούμαστε και με τους από πάνω, με συγχωρείτε. Υπήρχε ένα πρόβλημα με το μικρόφωνο, αλλά το διορθώσαμε. Λοιπόν, με την εκπαιδευτική κοινότητα, λοιπόν, να είναι στους δρόμους, να είναι σε κινητοποιήσεις με φόντο το νομοσχέδιο αυτό που έρχεται. Έχει ήδη παρουσιαστεί από τον Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Πιερακάκη, και αφορά ανάμεσα στα άλλα και στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Τη συζήτηση θα την ανοίξουμε τώρα ξανά. Ήδη έχουμε μιλήσει με αρκετούς εκπροσώπους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σήμερα θα μιλήσουμε με τον πρίτανη του Πανεπιστημίου, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, τον κύριο Κατσαράκη. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Γνωρίζω ότι έρχεστε από μια άτυπη σύνοδο Πριτάνιων. Σωστά? Έκτακτη σύνοδο Πριτάνιων για να συζητήσουμε για το νέο νομοσχέδιο, το οποίο, όπως γνωρίζετε, τέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, προς το τέλος της εβδομάδας, σε διαβούλευση. Μια διαβούλευση εξπρες, 10 ημερών. Οπότε η Σύνοδος των Πριτάνιων θα τοποθετηθεί μέχρι την Παρασκευή επί του νομοσχεδίου. Οπότε, ας πούμε ότι σήμερα ήταν μια έκτακτη σύνοδος προκειμένου να διαμορφώσετε την κοινή άποψη που θα καταθέσετε. Έγινε μια πρώτη συζήτηση. Το νομοσχέδιο αφορά δύο κεντρικά ζητήματα. Αυτό το οποίο είναι το μείζον είναι η νομοθέτηση της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων, νομικών προσώπων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, όπως ονομάζονται στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Είναι περίπου 30 άρθρα από τα 200 άρθρα που συμπεριλαμβάνει το νομοσχέδιο. Τα υπόλοιπα αφορούν το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και ορισμένες ρυθμίσεις για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Κατσαράκη, αν τώρα θέλαμε να σταθούμε σε 2-3 σημεία κλειδιά επί του νομοσχεδίου και των ανακοινώσεων που έκανε και ο Υπουργός, ο κύριος Πιερακάκης, σε ποια θα στεκόμασταν και πώς θα τα σχολιάζετε εσείς? Προφανώς το μείζον ζήτημα είναι η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Νομίζω ότι έχει προκληθεί μια μεγάλη αναστάτωση στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Υπάρχουν κινητοποιήσεις των φοιτητών, των μελών ΔΕΠ, του προσωπικού συνολικά των πανεπιστημίων, των διοικητικών υπαλλήλων, που αφορούν ακριβώς σε αυτή την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για το κατά πόσον η θεσμοθέτηση ιδιωτικών πανεπιστημίων θα έπρεπε να ακολουθήσει μία συνταγματική αναθεώρηση, κατά πόσο η ίδρυση αυτών των νομικών προσώπων παραβιάζει το άρθρο 16 του Συντάγματος. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Και βεβαίως, στη συνέχεια, ποιες είναι οι επιπτώσεις της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων στην κοινωνία μας, στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Ουσιαστικά, λοιπόν, πείτε μας, εσείς, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, οι Πριτάνιοι, τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, τι φοβάστε ότι θα έχει ως αποτέλεσμα για τα πανεπιστήμια μας, τα δημόσια πανεπιστήμια μας, η ίδρυση αυτών των πανεπιστημίων? Καταρχήν, θεωρούμε ότι παραβιάζεται το άρθρο 16 του Συντάγματος. Και εγώ προσωπικά, αλλά και η σύγκλητος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου έχουν αναφέρει ότι είμαστε αντίθετοι στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων κατά παραβίαση του άρθρου 16 του Συντάγματος, το οποίο ορίζει ξεκάθαρα ότι η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, είναι δημόσια, είναι δωρεάν, και ότι επίσης τα πανεπιστήμια είναι αυτοδιοίκητα και οι καθηγητές πανεπιστημίου, τα μέλη ΔΕΠ, είναι δημόσιοι λειτουργοί. Αυτό είναι ένα πρώτο ζήτημα, το οποίο είναι σημαντικό, καθώς πραγματικά θα έπρεπε να γίνει ένας ουσιαστικός διάλογος και μέσα από μια αναθεωρητική βουλή να προχωρήσουμε στην αναθεώρηση του άρθρου 16.
Όμως δεν είναι αυτός ο κύριος λόγος, αυτό είναι ένα θέμα συνταγματολόγων. Ήδη αρκετοί συνταγματολόγοι έχουν εναντιωθεί σε αυτή την καταστρατήγηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Υπάρχουν όμως και ουσιαστικά ζητήματα. Το πρώτο και κύριο είναι τι έρχονται να προσφέρουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας μας. Κατά τη γνώμη μας, δεν έρχονται να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην ποιοτική αναβάθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας μας, σε αντίθεση με τα δημόσια πανεπιστήμια, τα οποία πραγματικά έχουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και είναι αυτά τα πανεπιστήμια τα οποία πρέπει να ενισχυθούν. Πρέπει να ενισχυθούν λόγω της υποχρηματοδότησης, της υποστελέχωσης των πανεπιστημίων, των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, και θεωρούμε ότι ο διάλογος, η συζήτηση θα έπρεπε να περιστρέφεται γύρω από την ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου και όχι γύρω από την ίδρυση ή όχι ιδιωτικών πανεπιστημίων. Τώρα εμείς, για να κάνουμε λίγο το συνήγορο του διαβόλου, αν θέλετε, μπορεί κάποιος να σας πει ότι ανοίγοντας και φέρνοντας μάλλον τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ανοίγουμε και ένα άλλο κλειδί και στην οικονομία και στην ανάπτυξη, ίσως και στην περιφερειακή ανάπτυξη, κύριε Κατσαράκη. Εσείς τι έχετε να απαντήσετε? Και ενισχύουμε τον ανταγωνισμό. Λίγο πιο ανταγωνιστικούς. Δεν είμαι σύμφωνος προσωπικά με αυτή την ανάγνωση. Πραγματικά θεωρώ ότι η ποιότητα των δημόσιων πανεπιστημίων είναι πάρα πολύ υψηλή. Δεν πιστεύω ότι η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, και να συζητήσουμε ποια θα είναι αυτά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, θα είναι μήπως μία μετεξέλιξη των 33 κολεγίων που υφίστανται αυτή τη στιγμή στη χώρα μας και που αποδίδουν επαγγελματικά δικαιώματα αλλά δεν έχουν την ακαδημαϊκή αντιστοίχηση. Μήπως αυτή η νομοθέτηση, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, έρχεται να επιλύσει αυτό το ζήτημα? Και αν είναι δεν το νομίζω, Harvard, δεν νομίζω πραγματικά. Αν είναι η Οξφόρδη, αν είναι το MIT. Δεν έχουμε αντίστοιχα παραδείγματα στην Ευρώπη και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και συνολικά στην Ευρώπη, που πανεπιστήμια όπως αυτά που αναφέρετε έχουν ιδρύσει παραρτήματα σε χώρες της Ευρώπης για να παρέχουν τίτλους σπουδών. Δεν υπάρχουν αντίστοιχα παραδείγματα, πραγματικά δεν υφίστανται. Καθώς επίσης και τα επιχειρήματα που αναφέρατε προηγουμένως, θεωρώ ότι είναι έολα, καθώς... Εγώ τα ανέφερα βέβαια κάνοντας το συνήγορο, καταλαβαίνω, του διαβόλου, όχι ως δικά μου, έτσι το καταλαβαίνω. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 40.000 φοιτητές οι οποίοι φοιτούν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Έλληνες. Οι υποστηρικτές, Έλληνες φοιτητές, οι υποστηρικτές της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων αναφέρονται στο γεγονός ότι αυτοί οι 40.000 φοιτητές θα επιστρέψουν στη χώρα μας, θα έχουμε μία... Ναι, το έχουμε ακούσει αυτό, ναι. Επιστροφή αυτού του δυναμικού, του φοιτητικού δυναμικού, αποκρύπτοντας βέβαια ότι από αυτούς 40.000 φοιτητές μόλις το 5%, δηλαδή περίπου 2.000 φοιτητές, φοιτούν σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Οι υπόλοιποι φοιτούν είτε σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, είτε εκπονούν τη διδακτορική τους διατριβή και έχουν φύγει στο εξωτερικό, καθώς μετά την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών τους σπουδών, των διδακτορικών τους σπουδών, προσδοκούν στο να βρουν μια θέση εργασίας, μια καλά αμοιβόμενη θέση εργασίας, η οποία δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σε πολύ μεγάλο βαθμό στη χώρα μας. Άρα λοιπόν δεν θεωρώ ότι αυτοί οι φοιτητές θα επιστρέψουν στη χώρα μας. Αντίθετα, πιστεύω ότι δημιουργούνται δύο ταχύτητες υποψηφίων φοιτητών. Οι φοιτητές οι οποίοι, επειδή θα έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα δίδακτρα, θα φοιτούν στη σχολή προτίμησής τους, και οι φοιτητές οι οποίοι πρέπει να περάσουν μέσα από τη βάσανο των πανελληνίων εξετάσεων, να επιτύχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις για να μπορούν στη συνέχεια, ξεπερνώντας και το εμπόδιο της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, να εισέλθουν στα πανεπιστήμια τα δημόσια της χώρας μας, να έχουν ένα υψηλό επίπεδο σπουδών, το οποίο αμφιβάλλω αν θα το έχουν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, και μετά μέσα από μια πολύ δύσκολη διαδικασία, και αυτό το βλέπουμε, είναι μια πραγματικότητα στα πανεπιστήμια, το βλέπουμε και από τους χρόνους αποφύτησης, που είναι ένα σημαντικό πρόβλημα για τα δημόσια πανεπιστήμια, να πάρουν το πτυχίο τους και να βγουν στην αγορά εργασίας. Όμως ο κ. Πιερακάκης είπε ότι και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια πάλι με πανελλαδικές θα μπαίνουν. Ναι.
Δηλαδή θα μπαίνουν σε αυτή τη βάσανα, εννοώ. Μία μερίδα των φοιτητών αυτών θα εισέρχονται με πανελλαδικές, αλλά προσέξτε μία σημαντική λεπτομέρεια, η ελάχιστη βάση εισαγωγής θα αφορά την ελάχιστη βάση εισαγωγής του επιστημονικού πεδίου. Για να το κάνω αυτό κατανοητό, για παράδειγμα στο τρίτο επιστημονικό πεδίο, που είναι το πεδίο της ιατρικής, η ελάχιστη βάση εισαγωγής είναι περίπου στο 9,2, στο 9,3, ναι. Δηλαδή στα 9.300 μόρια. Ενώ για να επιτύχει κανείς στην ιατρική, χρειάζεται για την Αλεξανδρούπολη, για παράδειγμα, ή για το Πανεπιστήμιο Κρήτης, τουλάχιστον 16-17.000 μόρια, κατελάχιστον. Mm-hmm. Σε ορισμένες περιπτώσεις και 18 και 19.000 μόρια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι βάζοντας ως πύχη την ελάχιστη βάση εισαγωγής του επιστημονικού πεδίου, θα μπορούν να φοιτούν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, στις ιατρικές σχολές, φοιτητές οι οποίοι έχουν μεταβίας πετύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής του επιστημονικού πεδίου. Σε κάθε περίπτωση δημιουργούνται δύο ταχύτητες, σε κάθε περίπτωση, αλλά πραγματικά το μείζον θέμα αυτή τη στιγμή είναι η ίδια ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, γιατί το ζήτημα της ΕΒΕ, ας είμαστε ειλικρινείς, μπορεί σε ένα χρόνο και μέχρι την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων να έχει αλλάξει. Να μην υπάρχει πλέον η ΕΒΕ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ή να μην υπάρχει πλέον η ΕΒΕ συνολικά για τα πανεπιστήμια. Mm-hmm. Καθώς ο κύριος Πιερακάκης έχει αναφερθεί διεξοδικά στο γεγονός ότι επεξεργάζεται σχέδια ακόμη και για την κατάργηση των πανελληνίων εξετάσεων. Mm-hmm. Ναι, κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει σήμερα το τι θα ισχύει σε ένα ή σε δύο. Ναι, αλλά σήμερα όμως θα ιδρυθούν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, mm-hmm. και αυτό είναι μια κοσμογονική αλλαγή για το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας και πραγματικά δεν μπορεί, κατά τη γνώμη μας, να πραγματοποιηθεί εάν δεν προηγηθεί ένας πολύ ουσιαστικός και μακρύς διάλογος, ο οποίος θα εξασφαλίσει την κοινωνική πλειοψηφία και την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η οποία απαιτείται για ένα τέτοιο μέτρο, το οποίο μέχρι πριν από λίγα χρόνια οι συνταγματολόγοι στην πλειοψηφία τους, αν όχι όλοι, πριν από 10 χρόνια έλεγαν ότι απαιτείται συνταγματική αναθεώρηση. Βέβαια, οι ίδιοι συνταγματολόγοι σήμερα, ορισμένοι εξ αυτών τουλάχιστον, μας αναφέρουν ότι δεν απαιτείται. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω πως έχει αλλάξει η γνώμη τους μέσα σε 6, 7, 8 χρόνια. Αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν και απόψεις, κύριε Πρίτανη. Τώρα, στο μεταξύ, δημόσια και δωρεάν παιδεία δεν έχουμε στο 100%. Τουλάχιστον δεν έχουμε, έχουμε στα χαρτιά, αλλά δεν έχουμε στην πραγματικότητα. Γιατί για να μπει κανείς στο πανεπιστήμιο, πρέπει να βάλει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη. Το να φοιτήσει στο πανεπιστήμιο επίσης χρειάζεται τα σπίτια, οι μετακομίσεις από εδώ, από εκεί. Και βέβαια για να εμπλουτεί στο βιογραφικό του, για παράδειγμα, με ένα μεταπτυχιακό, ένα καλό μεταπτυχιακό, θα πρέπει να το πληρώσει. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι ακριβώς όπως τα αναφέρετε. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να εντείνουμε ακόμη περισσότερο τις κοινωνικές ανισότητες και να βάλουμε ακόμη περισσότερους φραγμούς στην πρόσβαση της κοινωνικής πλειοψηφίας των περισσότερων υποψηφίων στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Πάρα πολλά θέματα έχουν προηγηθεί. Έχουμε όντως μεταπτυχιακά με δίδακτρα. Έχουμε όντως ένα απαράδεκτο σύστημα εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση και μια συστηματική υποβάθμιση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τις τελευταίες δεκαετίες, που έχει οδηγήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην παραπαιδεία, έτσι ώστε να μπορούν οι υποψήφοι να προετοιμαστούν για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να δώσουμε το τελειωτικό χτύπημα στη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση. Πόσους φοιτητές έχει το ΕΛΜΕΠΑ, ενεργούς φοιτητές? Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο έχει περίπου 9.000 ενεργούς φοιτητές αυτή τη στιγμή. Και πώς οι οποίοι έχουν μειωθεί σημαντικά, πρέπει να το τονίσουμε αυτό, με την ελάχιστη βάση εισαγωγής, καθώς κάθε χρόνο με την ελάχιστη βάση εισαγωγής οι φοιτητές στο δημόσιο πανεπιστήμιο, στα δημόσια πανεπιστήμια συνολικά, μειώνονται κατά περίπου 20.000. Αποκλείονται λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Mm-hmm. Και πόσους καθηγητές έχετε αυτή τη στιγμή, μέλη ΔΕΠ θέλω, όχι τους έκτακτους, όχι με οποιοδήποτε άλλο τρόπο? 169 μέλη ΔΕΠ έχουμε αυτή τη στιγμή στο πανεπιστήμιό μας. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο προσπαθώ να κάνω στο το διάλογο, ναι. Γιατί πραγματικά η υποστελέχωση είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Έχουμε τους χειρότερους δείκτες σε όλη την Ευρώπη και δεν συζητάμε για την Ευρώπη των 27, συζητάμε συνολικά για την Ευρώπη. Έχουμε περίπου 47 φοιτητές
αναμέλους ΔΕΠ στη χώρα μας, ενώ η Ευρώπη των 27 έχει 13 φοιτητές αναμέλους ΔΕΠ. Αντιλαμβάνεστε, υπάρχει μια χαόδης διαφορά και αυτό το οποίο ζητάνε τα πανεπιστήμια εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 2018 είμαι σε αυτή τη θέση της Πριτανίας του Ιδρύματός μου, τότε ΤΕΙ Κρήτης, σήμερα Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, ζητάμε μόνιμους διορισμούς, ζητάμε πιστώσεις για νέες θέσεις μελών ΔΕΠ, για θέσεις εργαστηριακού προσωπικού, για θέσεις διοικητικού προσωπικού. Πραγματικά δεν έχουμε εισακουστεί, όμως έτσι δεν μπορούμε να ενισχύσουμε το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Αντίστοιχα ζητήματα υπάρχουν και με τα άλλα πανεπιστήμια. Ο δείκτης που ανέφερα, 47 φοιτητές αναμέλους ΔΕΠ, αφορά το σύνολο των ελληνικών πανεπιστημίων. Αντίστοιχα νούμερα, αντίστοιχους δείκτες έχουμε και στην κρατική επιχορήγηση των δημοσίων πανεπιστημίων. Αυτή τη στιγμή, το 2019 μάλλον που είχαμε τα τελευταία στοιχεία, η πολιτεία δαπανά περίπου 1.780 ευρώ αναφοιτητή στη χώρα μας, τη στιγμή που στην Ευρώπη των 27 η δαπάνη ανέρχεται περίπου σε 10.100 ευρώ αναφοιτητή. Κύριε Καταράκη, μα είναι χάος. Στη Ρουμανία πραγματικά δαπανούν το διπλάσιο ποσό αναφοιτητή από ό,τι δαπανούν στη χώρα μας. Αντί λοιπόν να κοιτάξουμε αυτά τα προβλήματα, να δούμε το ζήτημα της φοιτητικής στέγης στα περιφερειακά πανεπιστήμια, ειδικά σε περιοχές νησιωτικές όπως είναι η Κρήτη, όπως είναι το Αιγαίο, όπως είναι το Ιόνιο, να δούμε το πρόβλημα που η φοιτητική στέγη έχει εκτοξευθεί, το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο και αποθαρρύνει τις οικογένειες να σπουδάσουν τα παιδιά τους στην περιφέρεια. Αντί να δούμε αυτά τα σημαντικά προβλήματα, ασχολούμαστε με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Γιατί άραγε. Εμείς θεωρούμε ο Σύνοδος Πριτάνων, και θα κλείσω εδώ, ναι, θεωρούμε ο Σύνοδος Πριτάνων ότι πρέπει να μας απασχολήσουν τα ακαδημαϊκά ζητήματα και όχι το οικονομικό όφελος μέσα από κάποια μεταρρύθμιση. Γιατί δεν είναι οικονομικό θέμα η λειτουργία των πανεπιστημίων. Λοιπόν, νομίζω ότι είσαστε απολύτως σαφείς. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την παρουσία σας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έχετε και νεότερα, πρέπει να πούμε, και για τους μηχανικούς. Έχετε και διάφορα θέματα που δεν προλάβαμε να τα πούμε, αλλά επιφυλασσόμαστε. Την επόμενη φορά θα τα συζητήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ.